Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη. Για να δούμε τώρα, κύριε Βαθρακογιάννη, μαζί πόσο θα κρατήσει και αυτή η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για 7,5 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, καυσίμου. Καλησπέρα σας, κυρία Ρεύβη. Περίπου, ναι, τόση είναι η ποσότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το βιτιοφόρο μετέφερε 7,2 τόνους υγραέριο και συγκεκριμένα μείγμα κίνησης για οχήματα. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 23 πυροσβέστες με 11 οχήματα, με την άφιξή τους στο περιστατικό και σε χρόνο περίπου 15 λεπτών, πραγματοποίησαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώθηκε η διαφυγή του μείγματος με μέγιστο κίνδυνο έκρηξης από οποιαδήποτε αιτία. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η μετάγγιση του φορτίου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της μετάγγισης του μείγματος. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών και την παρουσία τεχνικού ασφαλείας. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν στο σημείο για την ασφάλεια του χώρου και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάγγισης, όπως είπα και πριν, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας. Έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή σε τι ποσοστά, σε τι επίπεδα είναι αυτή η μετάγγιση? Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Παραμένουμε εκεί για την ασφάλεια του χώρου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ειδικού τεχνικού, αν χρειαστεί, να επέμβουμε. Έχετε κάποια εικόνα, κύριε Βαθρακογιάννη, για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, για πόσα χιλιόμετρα ουρές που έχουν σχηματιστεί? Νομίζω αυτή την πληροφορία μπορείτε να τη λάβετε από την ελληνική αστυνομία σε κάθε περίπτωση. Ωραία, να μείνουμε τότε στα πρακτικά, στην επικινδυνότητα. Διότι αυτό το ατύχημα έγινε στις 12 το μεσημέρι. Διαπιστώσατε όταν βρεθήκατε στο σημείο ότι υπάρχει διαρροή. Καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα. Καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να σταματήσει να γίνεται η κίνηση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το δρόμο. Έχουν περάσει περίπου 7 ώρες. Πόσο αναμένεται να χρειαστεί? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γονείς με τα παιδιά τους, υπάρχουν ηλικιωμένοι. Πόσο ακόμη θα χρειαστεί να είναι κλειστός ο δρόμος? Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι μια διαδικασία όμως κατά την οποία πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, να μην γίνει καμία έκπτωση σε αυτά. Το παραμικρό λάθος μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια έκρηξη, το οστικό κύμα της οποίας μπορεί να ξεπεράσει και τα 300, 400, 500 μέτρα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να θέσουμε σε προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών και των οδηγών που όντως ταλαιπωρούνται, αλλά θα πρέπει όλοι να κάνουμε υπομονή. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών, όπως σας είπα και πριν, χωρίς καμία έκπτωση. Έχετε κάποια εικόνα, επειδή η πυροσβεστική είναι και μέρος της πολιτικής προστασίας, εάν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους, εφόσον χρειαστεί να μείνουν εκεί τη νύχτα? Είδαμε αστυνομικούς στο σημείο να δίνουν νερό, αλλά ακούσαμε και από τον συνάδελφό μας νωρίτερα ότι εκεί όπου βρίσκεται εκείνος δεν έχει φτάσει κανείς για βοήθεια έως τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι χιλιάδες κόσμου και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται σε ανάγκη, να μην έχουν νερό. Σίγουρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχει διαπιστωθεί και ήδη είναι σε εξέλιξη διαδικασίες προκειμένου να αποσυμφορηθεί όλη η κίνηση που έχει δημιουργηθεί και στην Παλιά και στην Εθνική Οδό. Κύριε Βαθρακογιάννη, εμείς κρατάμε την επικινδυνότητα. Θα τα ξαναπούμε γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία που είναι πολύ επικίνδυνη. Σας ευχαριστούμε για την ώρα.